Θα το πες το όλο αυτό. Όπως το είδες θα το πεις. Και όπως μας το είπες θα το πεις. Το μετέφερα σε σύσκεψη, γιατί όπως καταλαβαίνεις είμαστε μια παρέα. Ω, καλά κάνεις. Έτσι και όλες η παρέα αυτή είναι και συμπαθητική. Εκεί πέφτουν οι ιδέες, τα θέματα. Τέλος πάντων, και λέω, είχα πάει σε μια συναυλία, εκεί και πρώτο είδα, λέω, τη σύζυγο πλέον, ναι, τη σύζυγό σου. Και ήταν εκεί ο Γιώργος, με την τότε σχέση, κοπέλα, τότε σχέση, σχέση, ναι, Χρύσα, Χρύσα, με τη Χρύσα, οκ. Okay. Και όλη τη διάρκεια αυτής της συναυλίας, δεν νομίζω να άκουσε κανείς το Ρουβάι να τον είδε, ήταν ο Γιώργος με ένα κινητό, με τη Χρύσα από δίπλα, βγάζαν φωτογραφίες, ο Ρουβάς από δεξιά, από πάνω, από κάτω, από γύρω. Την έπαιρνε από το χέρι, ήταν αγκαλιά έτσι. Δηλαδή, πραγματικά αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Δεν το βλέπεις σε όλα τα ζευγάρια. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως. Ποιο έρωτας πεθαίνεις, θα έλεγα. Αυτό μου άρεσε που είπες. Ποιο έρωτας πεθαίνεις. Για καλό το λέω. Δηλαδή, εγώ πραγματικά στις δικές μου σχέσεις μέχρι τώρα δεν το έχω νιώσει και είναι πολύ σπάνιο να το συναντάς και να το βλέπεις μπροστά σου. Σε ευχαριστώ που το λέω. Είναι και ακόμα πιο σπάνιο να το βιώσει ένας άνθρωπος που το βιώνει συνήθως μια φορά. Και εγώ το βιώνω τώρα. Και χαίρομαι πολύ που το βιώνω τώρα. Χαίρομαι πολύ που έκανα. Είναι και αμοιβαίο, γιατί ξέρεις πολλές φορές δεν είναι έτσι, τα πράγματα ρόδινα. Ξέρεις τι, μέχρι στιγμής πριν παντρευτώ έλεγα ότι ο γάμος είναι ένας μεγάλος συμβιβασμός. Τώρα που παντρεύτηκα λέω ότι ο γάμος είναι μια απαραίτητη ανάγκη. Απαραίτητη ανάγκη. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να θέλω να κάνω κάτι, να το σκέφτομαι και να μην πάω τηλέφωνο τη Χρύσα, τη γυναίκα μου. Τη βλέπουμε κιόλας και τη βλέπουν και οι τηλεθεατές μας. Αγάπη μου. Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω. Πριν κάνεις αυτή τη σχέση με τη Χρύσα, ήσουν τέτοιος παραδοσιακός άντρας. Ήθελες οικογένεια, ήσουν πιο χαλαρός. Κοίτα, αλήθεια να πεις όμως. Ήμουν σχεσάκιας, δεν ήμουν πολύ ελεύθερο πετάει πάντα. Αλλά και η παιδεία που έπαιρνα από το σπίτι είναι το ότι πρέπει να μεγαλώσεις, να κάνεις παιδιά κτλ. Και έτυχε που δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα θα παντρευτώ στα 35, 38, 40. Πόσο είσαι τώρα? 32. Πολύ μικρός. Με την καλή έννοια το λέω. Ναι, ρε, φουέ. Δεν υπάρχει να το παρεξηγήσω έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν το μετανιώσα καθόλου. Καθόλου ίσα που λέω. Μα έξερα να μην παντρεμένο, το μετανιώσω από τώρα. Άμα να το μετανιώσω από τώρα, τι θα γίνει σε 5-6 χρόνια. Ξέρεις πόσοι φίλοι μου γυρνούσαν και μου έλεγαν γιατί παντρεύτηκες τώρα που ξεκινάς. Ίσα που εγώ το θεωρώ φίλο. Λόγω επαγγέλματος. Ναι, λόγω επαγγέλματος, ναι. Αυτό εγώ δηλαδή θεωρώ... πού εμποδίζει. Μου λέγανε ότι ξεκινάς τώρα, έχεις μία εμφάνιση. Τέλος πάντων. Εμφάνιση. Έχεις μία εμφάνιση, ξεκινάς, θαυμάστες. Λέω, παιδιά, δεν είμαι ο Σάκης Ρουβάς, ούτε θα το παίξω ο Σάκης Ρουβάς. Εγώ, όπως και ο Ευθύμης ξέρει πολύ καλά, είμαστε και οι δύο ηθοποιοί. Πάμε να κάνουμε το επάγγελμά μας αυτό, να υπηρετήσουμε το θέατρο, την υποκριτική. Τώρα από εκεί και πέρα, τι σχέση έχει αν το υπηρετήσει σωστά το θέατρο, αν έχεις γυναίκα, σύζυγο ή όχι. Ναι, βέβαια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εγώ ήθελα να το κάνω, το έκανα. Δηλατρεύω, τι ωραία πλάνα. Πόσο καιρό ήσασταν μαζί, φαντάζομαι, όχι πάρα πολύ. Μετά το καλοκαίρι θα κλείσουμε 2 χρόνια. Εντάξει. Βέβαια, εγώ που του ξέρω, του έχω ζήσει σε ζευγάρι, είναι πάρα πολύ αγαπημένοι. Πάρα πολύ αγαπημένοι. Και αυτό που είδε εσύ. Είναι η συνήθειά τους. Είναι η συνήθειά τους. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο επιλέξανε στη συναυλία του Ρουβά. Αυτό. Ναι. Στο σπίτι, τη φωτογραφία. Θα πάμε στο Ρουβά και θα είμαστε αγκαλιά. Μιλάμε, δεν έχετε χώρο. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και τόσο πολύ υπέρ της φωτογραφίας. Δηλαδή εγώ το κινητό το έχω για email, τηλέφωνο, μήνυμα. Εκεί. Αν δεν μου πει. Μου το θυμίζει η Χρύσα Γιώργο, βγάλε φωτογραφία. Απλά στο Σάκι του Ρουβά. Μία στο αλήθεια δεν λέω. Ξέρω, πάθατε στο Σάκι το θυμήθηκα εγώ και λέω τώρα θα σε πυροβολήσω με φωτογραφία. Αλήθεια λέω. Είναι ρουβίτσα και γυναίκα. Και την προδόμηση. Ήταν ρουβίτσα παλιά, ναι. Και τώρα ακόμα, απλά τώρα λόγω ότι μεγάλωσε και είναι πιο. Και ότι παντρεύτηκε. Αν πας σε μια συναυλία του Ρουβά, θες να πηγαίνει σε όλες. Είναι με πως κάτι πατατάκια, αν ξεκινήσει το pop, δεν έχει το. Ναι, όντως. Αυτό το έχω. Είναι star, δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του.